Γεια, ευτύχησε εδώ! Αυτή την εβδομάδα, Happy Traveler στην Καλαμάτα! Σε αυτό το Happy Traveler ταξιδεύουμε στην Καλαμάτα και τη Μεσσηνία και ξεκινάμε από το πιο ψηλό σημείο της πόλης, το κάστρο. Φύγαμε! Το κάστρο της Καλαμάτας αποτελούσε πάντα μήλον της έρηδος για τους κατακτητές της πόλης. Ιδρύθηκε τη Βυζαντινή εποχή και στη σημερινή του μορφή ήρθε γύρω στον 13ο αιώνα. Το 1821 οι Έλληνες απελευθερώσανε από τους Τούρκους, αλλά το 1825 ο Ιμπραήμ προξένησε μεγάλες καταστροφές σε αυτόν εδώ το χώρο. Πάλι καλό όμως, κάτι σώζεται και σήμερα. Και εδώ είναι η πλατεία 23 Μαρτίου 1821 και εκεί από πίσω είναι η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία της Καλαμάτας. Αυτή είναι η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία της Καλαμάτας. Χτίστηκε τον 12ο αιώνα και έμεινε στην ιστορία επειδή από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Στις 23 Μαρτίου έγινε η Δοξολογία και οι ήρωες Επανάστασης πήραν την ευχή του Θεού για να πάνε να απελευθερώσουν την Ελλάδα. Από αυτή την ημερομηνία πήρε και το όνομά της η πλατεία που είναι ακριβώς εδώ μπροστά και έχει το χαρακτηριστικό μνημείο. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όχι απλά μεγάλη, είναι τεράστια, ανακαινίστηκε σχετικά πρόσφατα και εδώ γίνονται όλες οι μεγάλες πολιτιστικές και προεκλογικές εκδηλώσεις. Στους καλοκαιρινούς μήνες δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά το χειμώνα και κυρίως όταν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, γίνεται χαμός. Στο κέντρο της Καλαμάτας, κάτσαμε να ξαποστάσουμε λίγο για να τσιμπήσουμε κάτι σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, παλιό νεοκλασικό κτίριο πάνω στην κεντρική πλατεία. Εδώ μαζεύει πολύ κόσμο που έρχονται για καφέ, για χυμό, για ποτό και υπάρχει πολύ καλό φαγητό, έτσι σε ύφος μπιστρό και παραγγείλαμε μία σαλάτα, όμορφη, με αβοκάντο, με κοτόπουλο, με μπέικον και τρίμενο τρί και πήραμε mini burgers, δεν πήραμε μεγάλο burger, πήραμε mini γιατί έτσι και τα μοιράζεσαι πιο εύκολα και μπορείς να δοκιμάσεις δύο διαφορετικά, δύο με κοτόπουλο, δύο με μπιφτέκι και φυσικά και μια μακαρονάδα, όχι για μένα, για την αρχή στην δάκρυά μας. Ωραία φαγητό!
Αυτό είναι ο πεζόδρομο Αριστομένου, ο βασικό εμπορικό δρόμο Καλαμάτα, σαν να λέμε η Ερμού τη Καλαμάτα. Αυτό είναι ο Άγιος Νικόλαος, με το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα, μια από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες εκκλησίες της Καλαμάτας. Στην Καλαμάτα έχει πολύ ποδήλατο. Έχει ωραίους ποδηλατόδρομους, μπράβο. Αυτό είναι το πανέμορφο και καταπράσινο πάρκο του ΟΣΕ. Με πιο επίσημη ονομασία, Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Γεια! Εδώ στο πάρκο του ΟΣΕ υπάρχει μουσείο τρένων με παλιές αμαξοστοιχίες. Μέχρι εδώ με τα πόδια. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε με αμάξι. Εδώ πάνω στις παρυφές του Ταΐγετου έχεις την καλύτερη θέα για να απολαύσεις την Καλαμάτα. Το πολύ τέλειο με την Καλαμάτα είναι ότι έχει παραλία με πολύ καλή θάλασσα ακριβώς μπροστά στην πόλη. Αν μένεις εδώ κοντά, βγαίνεις από το σπίτι και μπλουμ βουτάς μέσα. Πάμε τώρα στην παραλία της Βέργας, στο καλύτερο beach bar της Καλαμάτας, το οποίο τους καλοκαιρινούς μήνες κυριολεκτικά μαζεύει όλη την νεολαία της πόλης. Εδώ είναι ιδανικό μέρος για μπάνιο, άραγμα, καφέ, ποτό ή φαγητό. Αν έρθεις με σινεία, σίγουρα θα περάσεις από εδώ. Εμείς πήγαμε και περάσαμε καλά.
Φανταστική εμπειρία να καλπάζεις στα κύματα την ώρα που δει ο ήλιος. Κάτι τέτοιες happy traveler στιγμές είναι που μας κάνουν να αγαπάμε τόσο πολύ τα ταξίδια. Η ώρα που σουρουπώνει εκεί γύρω στο ηλιοβασίλεμα είναι ιδανική για να κάνεις βόλτα στην παραλία της Καλαμάτας. Η προβλήτα είναι ιδανική για περπάτημα και φυσικά η περατζάδα με τις καφετέριες, ιδανική για να κάτσεις να πιεις κάτι ή να τσιμπήσεις. Η βόλτα στην παραλία της Καλαμάτας μας άνοιξε την όρεξη. Κάτσαμε στο καλύτερο μαγαζί στην παραλιακή της πόλης, όπου εκτός από τέλεια θέα έχει και top φαγητό. Βασικά πρόκειται για μοντέρνο bakery στα πρότυπα καταστημάτων του εξωτερικού. Εκτός από εξαιρετική πίτσα που παραγγείλαμε, έχει και κάθε λογή σάντουιτς, γλυκά, καφέδες, σνακ κλπ, κλπ, κλπ. Ό,τι και αν φας εδώ είναι πολύ, πολύ καλό. Μετά από αυτή την πολύ γεμάτη πρώτη μας μέρα στην Καλαμάτα, πάμε για ύπνο στο ξενοδοχείο μας, το οποίο βρίσκεται στη Μεσσίνη. Μας περιμένει αύριο εξόρμηση στα πιο όμορφα μέρη της Μεσσηνίας. Αλλά αυτά μετά το διάλειμμα. Για την ώρα, ακολουθήστε με σε Twitter και Instagram, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, γραφτείτε στο κανάλι μου στο YouTube και τσεκάρετε τα εκπληκτικά βίντεο της Καλαμάτας από ψηλά του ειδικού μας συνεργάτη στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Θα λέμε σε λίγο! Αυτός είναι ο όρμος Ναβαρίνου. Τώρα βλέπουμε δυτικά από εδώ. Εκεί απέναντι έχει ένα νησάκι και προστατεύει πολύ αυτά τα νερά, είναι πολύ ήσυχα. Από εκεί πας για Ποδοκυλιά και για Άλοβα, από εδώ πας για Πύλο. Πάμε Πύλο! Βρισκόμαστε στην Πύλο, ένα από τα πιο τουριστικά παραθαλάσσια χωριά στη Δυτική Μεσσηνία. Έχει μια τεράστια πλατεία, πολλές ωραίες καφετέρειες δεξιά-αριστερά κάτω από τους πλατάνους.
Είμαστε στη Μεθόνη εδώ, εκτός από ωραία θάλασσα έχει και ένα μεγαλοπρεπές κάστρο. Είμαστε στη Φινικούντα, ένα από τα πιο όμορφα τουριστικά παραθαλάσσια θέρετρα της Μεσσηνίας. Η Φινικούντα είναι γνωστή από την αρχαιότητα με το όνομα Φινικούς Λιμίν. Όχι επειδή έχει πολλούς φίνικες, αλλά επειδή κάποτε είχαν έρθει εδώ άπικοι φίνικες. Όχι δέντρα άνθρωποι. Στη Φινικούντα δεν ήρθαμε μόνο επειδή είναι ένα φανταστικό μέρος με τέλειες παραλίες, αλλά και επειδή εδώ υπάρχει μια από τις καλύτερες ταβέρνες Μεσσηνίας με αψωγό φαγητό και καταπληκτική θέα. Ήδη κατέφτασαν κάτι καλούδια στο τραπέζι μας. Κολοκυθανθοί που μαζεύτηκαν το πρωί με μυστική συνταγή και μας λένε ότι αυτό πρέπει να το δοκιμάσουμε. Έχουμε εδώ έναν τάκο παραλλαγή με ντόπιο τυρί, άρμη, το οποίο το φτιάχνουν εδώ, δική σου παραγωγή. Φυσική σου παραγωγή είναι όλα τα ζαρζαβατικά. Έχω εδώ μια φανταστική βραστή σαλάτα. Εδώ έχω μια σπανακόπιτα, το οποίο στο φύλλο το άνοιξε η γιαγιά Έλενα. Κάθε μέρα κάνει αυτή τη δουλειά, ανοίγει φύλλα για καταπληκτικές χωριάτικες πίτες. Και επίσης εδώ πέρα βάζει κατσικάκι ντόπιο, και όχι μόνο ντόπιο εδώ στη Μεσσηνία, αλλά απέναντι εδώ από το νησάκι της Σχίζα, είναι σχιζέικο. Και επίσης κάνουν τέλεια ψαρικά πράγματα, σαρδέλε, κουτσομούρες κλπ. Ωραία! Ξεκινάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα ξανάρθουμε σίγουρα, να έρθετε κι εσείς εδώ. Άντε. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αυτή είναι η Μεσσήνη με την τεράστια πλατεία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μεσσηνίας. Και το όνομά της το έχει από την αρχαία Μεσσήνη, που ήταν εδώ πιο κάτω, 15 χιλιόμετρα από την τωρινή Μεσσήνη. Ωραίο παρκάρισμα, πάτσε και τα κολονάκια. Αστυνομία, όταν δείτε αυτό το βίντεο, γράψτε τον. Εδώ στη Μεσσήνη κάναμε και μια γρήγορη στάση για σουβλάκι. Εννοώ για σάντουιτς. Για πίτα με γύρω, τέλος πάντων.
Αυτός είναι ο Πολύλοφος, ένα από τα πιο όμορφα χωριά στην ενδοχώρα της Μεσσηνίας. Βρίσκεται ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους με σικές και ελιές και αυτό για το οποίο είναι φημισμένος ο Πολύλοφος είναι η γιορτή Σίκου που γίνεται μια φορά το χρόνο, 18 Αυγούστου και πραγματικά το χωριό βουλιάζει. Βασικά δεν γίνεται μέσα στο χωριό, γίνεται λίγο έξω και θα πάμε τώρα εκεί. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, 14η γιορτή Σίκου στο Πολύλοφο Μεσσηνίας. Φέτος για δεύτερη χρονιά έχουμε εδώ και διαγωνισμό γλυκού, διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής. Σου βλακοχαμός, περνάς και σου σπάει μύτη από την τσίκνα και δεν μπορείς να αντισταθείς. Μεσσηνιακό σουβλάκι. Από τα σουβλάκια, την άλλη γουρνοπούλες. Σε διαγωνισμό γλυκού είχαμε κορυφαίες συμμετοχές και παρέα με τον Μεσσήνιο σεφ Πέτρο Βριώνη και την ομάδα του, βάλαμε τα δυνατά μας για να βαθμολογήσουμε και να επιλέξουμε τα καλύτερα γλυκά που θα κέρδιζαν πλούσια δώρα. Αυτή η γιορτή Σίκου γίνεται εδώ και 15 χρόνια. Η παραγωγή όμως Σίκου στη Μεσσηνία έχει μακραίων ιστορία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε δύο παραπάνω λογάκια γι' αυτό. Το ξερό Σίκου Καλαμάτας είναι ένα εύγευστο, θρεπτικό και υγιεινό τρόφιμο με υψηλή διατροφική αξία. Εδώ βρισκόμαστε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Σικικής, λίγο έξω από την Καλαμάτα. Η Σικική ιδρύθηκε το 1953. Βασικός σκοπός της Σικικής είναι η ανάπτυξη της οικονομίας των σικοπαραγωγών, η οποία επιτυγχάνεται με τη συστηματική και προγραμματισμένη ανάπτυξη της καλλιέργειας της Σικιάς. Κύριο μέλημα είναι η βελτίωση της ποιότητας των σίκων σε συνδυασμό με τη φροντίδα του περιβάλλοντος και τελικά η επεξεργασία και εμπορία υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων σίκου τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά. Το σίκο είναι εδώ και τουλάχιστον 3.000 χρόνια βασικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής. Για τους αρχαίους πολιτισμούς της Μεσογείου αποτελούσε είδος πρώτης ανάγκης και αναπόσπαστο μέρος του διαιτολογίου. Υπήρξε πολύ αγαπημένο φρούτο και βασικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής από τα αρχαία χρόνια, αφού συνιστούσε την κύρια τροφή των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το σίκο, εκτός από θρεπτικό, αποτέλεσε και συμβολικό φρούτο, αφού συμβόλιζε την ευμερία, τη γονιμότητα, τη γνώση και την ενότητα. Στην αρχαία Αθήνα, τα σίκα ήταν πρώτα στις προτιμήσεις και φυσικά στην καλλιέργεια. Και ακούστε αυτό, απαγορευόταν αυστηρά η εξαγωγή τους και υπήρχε τιμωρία σε όποιον τα εξήγαγε παράνομα. Αυτός ο οποίος κατήγγειλε έναν τέτοιο παραβάτη έπαιρνε αμοιβή και ονομαζόταν σικοφάντης. Σήμερα η εξαγωγή σίκων επιτρέπεται με το παραπάνω και είναι αλήθεια πως ακμάζει. Αυτά όμως για τώρα. Επιστρέφουμε στην περιπλάνησή μας στον ομό Μεσσηνίας.
Βόηδο Κοιλιά, καταπληκτική παραλία με λεπτή άσπρη άμμο και ήρεμα νερά. Η πιο διάσημη παραλία της Μεσσηνίας και μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας. Μια θεωρία για το όνομα είναι ότι η παραλία μοιάζει με κοιλιά βοδιού, αλλά πώς μπορείς να ξέρεις πως είναι μια κοιλιά βοδιού από κοντά. Η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι εδώ στην περιοχή, επειδή υπάρχει λιμνοθάλασσα, κατοικούσαν βόδια. Και επειδή η παραλία έχει μια φυσική κοιλότητα, κοιλιά, ονομάστηκε Βόηδο Κοιλιά. Η κοιλιά στην περιοχή που κατοικούν τα βόδια. Τώρα δεν έχει βόδια εδώ, έχει ανθρώπους και πολλούς μάλιστα. Εκεί πάνω στον ένα λόφο είναι το παλαιό καστρό, πάρα πολύ ωραίο και βιβλιοτικό. Μπορείς να ανέβεις εκεί πάνω και να χαζέψεις τη θέα. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας θολωτός τάφος που ιστορικοί ακόμα δεν έχουν αποφασίσει ποιανού είναι. Κάτσε την αμφίπολη δηλαδή. Φτάσαμε στη Γιάλοβα. Απαραίτητη στάση για φαγητό. Μετά την εξόρμηση, στη Βόηδο Κοιλιά. Η περιοχή έχει άπειρες ομορφιές και θέλεις τουλάχιστον μια ολόκληρη μέρα για να τις εξερευνήσεις όλες. Φτάνει όμως μια στιγμή που γουργουρίζεις το στομάχι και θες να κάτσεις κάτι να φας. Όπου μια ρωτήσαμε που να φάμε σε αυτή εδώ την περιοχή, μας είπαν να έρθουμε εδώ. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε και σας παρουσιάζουμε καταπληκτικά πιάτα. Εδώ έχει και πολλούς μεζέδες, πολλά θαλασσινά, ψαρικά, έχει και μαγειρευτά και έχει και ωραίες μακαρονάδες. Έχουμε ένα ταλαγάνι ντόπιο τυρί, σερβιρισμένο μια σάλτσα σταφυλιού και σουσάμι, σύγκλινο, καπνιστό χοιρινό, φτιαγμένο με τον πατροπαράδοτο παραδοσιακό τρόπο. Έχουμε μια σαλάτα της ελιάς με μανούρι, πράσινη σαλάτα, έτσι ωραία. Γαύρο τηγανιτό, πάμε και καλαμαράκια και σαρδέλες, αλλά πήραμε το γαύρο. Αυτό εδώ είναι ένα λαβράκι φιλέτο, αλλά όχι απλώς έτσι σε ένα πιάτο. Το έχουν σερβίρει μια σάλτσα πορτοκαλιού, φέτα, ντομάτα και κρεμμύδι. Και έχουμε και εδώ ένα φανταστικό. Αυτό εδώ είναι η ναυαρχίδα του μαγαζιού. Το φτιάχνει ο Δημήτρης, ο ιδιοκτήτης και μάγειρας στο μαγαζί. Το οποίο λέγεται μουσακάς με ζυμαρικά. Μπορείς να το πεις και παστίτσιο με μελιτζάνα. Ωραία. Νομίζω ότι βρήκαμε το καλύτερο μέρος και λαμβάνουμε θέσεις να δοκιμάσουμε τα τέλεια πιάτα. Απίθανη θέα. Εδώ μπροστά έγινε η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Αν γινόταν τώρα για παράδειγμα θα την έβλεπα πρώτο τραπέζι πίστα. Χαμός είχε γίνει. Λένε ότι εδώ πέρα είχαν βυθιστεί τόσα τουρκικά και αιγυπτιακά πλοία που μπορούσες να περπατήσεις πάνω στα συντρίμια τους και να πας από τη Γιάλοβα μέχρι την Πύλο. Εδώ όταν έχει αέρα έχει πολλούς που κάνουν windsurf και kitesurf. Επειδή είναι ιδανικό το σκηνικό, έχει πολύ αέρα, αλλά δεν έχει καθόλου κύμα επειδή είναι προστατευμένος όρμος. Επιστρέφοντας στην Καλαμάτα για ύπνο, είπαμε να κάνουμε μια βόλτα στην παραλία που όταν σουρουπώνει είναι μαγική.
Η απέραντη παραλία της Καλαμάτας από το λιμάνι μέχρι την ανατολική άκρη της πόλης. Μία απίστευτα μεγάλη παραλία με άμμο, φαρδιά, να σχοράει όλους. Και έχει αυτή τη χαρακτηριστική περατζάδα, στην οποία οι ντόπιοι και οι τουρίστες αρέσκονται να κάνουν βόλτα, ιδίως σε απογευματινές ώρες. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχω έρθει στο καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης. Αν είσαι από Καλαμάτα σίγουρα τα ξέρεις, αν έχεις έρθει επίσκεψη σίγουρα τα έχεις δει, υπάρχουν αρκετά καταστήματα σε όλη την πόλη. Αυτό εδώ το κατάστημα είναι συνέξοδο της πόλης και όταν φεύγεις προς τα Αθήνα, εδώ κάνεις εξάρτηση για να πάρεις προμήθειες και δώρα για τους φίλους σου. Υπάρχουν καταπληκτικά, ολόφρεσκα γλυκά, υπάρχουν μπισκότα, σχολιατοειδή, σιροπιαστά, υπάρχει παραδοσιακό παστέλι, μαλακό Καλαμάτας, υπάρχουν και παραδοσιακά προϊόντα, λάδι, ελιές κτλ. Και εδώ έρχεσαι κυρίως για τις ναυαρχίδες του μαγαζιού που είναι τα γλυκά, οι τάρτες, οι τούρτες και τα τσουρέκια. Τέλεια φάση. Εδώ εκτός από γλυκά έχει και εξαιρετικές επιλογές για πρωινό. Πήραμε καλούδια και φύγαμε. Σήμερα θα πάμε στη βορειοδυτική πλευρά του νομού Μεσσηνίας προς τη Μαραθούπολη και την Κυπαρισία. Βρισκόμαστε στους Γαργαλιάνους. Αυτή εδώ η γύρω περιοχή θεωρείται η πηγή του μεσσηνιακού ελαιολάδου. Τα καλύτερα λάδια φτιάχνονται εδώ. Βρισκόμαστε λίγο έξω από τους Γαργαλιάνους, έχουμε έρθει σε συσκευαστήριο εξαιρετικών μεσσηνιακών προϊόντων. Πω, κοίτα εδώ, σταφίδα, υπερτροφή από τις λίγες. Σκέτη ζάχαρη, πήγα στις βιταμίνες, υπερτροφή. Γλυκό πολύ. Να εδώ λιάζονται οι άπειρες σταφίδες για κανένα δεκαήμερο και μετά πηγαίνουν στην Ένωση, στο συνεταιρισμό. Αυτή που έχει λιαστεί λίγο και έχει χάσει υγρασία είναι πιο γλυκιά.
Ήρθαμε στην πηγή, δεν θα μπορούσαμε να μην πάρουμε και μερικά πραγματάκια μαζί μας. Απίστευτη θέα από εδώ πάνω. Είμαστε σε περίπου 300 μέτρα υψόμετρο. Εκεί κάτω είναι ο Μάραθος και αυτό το νησάκι είναι η πρώτη. Ήρθαμε στη Μαραθούπολη. Οι ντόπιοι τη λένε Μάραθο. Είναι ακριβώς κάτω από τους Γαργαλιάνους. Και εδώ έχει ένα φανταστικό βράχο με σημαία. Και έχει ένα τραπέζι εκεί, μπορείς να αράξεις. Να φας, δεν ξέρω να φας, να φέρουν εκεί πέρα τα γκαρσόνια φαγητό. Αλλά τέλος πάντων, μπορείς να πας να αράξεις. Πάμε. Εδώ βλέπει δυτικά Ιόνιο Πέλαγος. Απίστευτο μέρος. Εδώ έχει ένα ωραίο μικρό λιμανάκι. Το Μαραθολιμανάκι. Το λιμανάκι της Μαραθούπολης. Πολύ μικρή στάση στα Φιλιατρά για να θαυμάσουμε το αξιοθέατο της πόλης, τον πύργο του των Φιλιατρών. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτός που το σκέφτηκε πολύ ιδιοφία. Αναρωτιέμαι πού το σκέφτηκε αυτό το σχήμα. Φοβερή αρχιτεκτονική. Πρώτη φορά το βλέπω. Όρισε, δεν έχει μόνο το Παρίσι πύργο του Άιφελ, ούτε μόνο το Las Vegas πύργο του Άιφελ. Έχουν και τα Φιλιατρά. Ωραία, φτάσαμε εκεί Παρισία και παρκάραμε ακριβώς έξω από το μέρος. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος της Κυπαρισίας, λίγο πιο κάτω είναι η πλατεία και πάνω η παλιά πόλη με το κάστρο. Ουσιαστικά από εδώ περνάει η Εθνική Οδός. Όλα τα αυτοκίνητα περνάνε από αυτή εδώ τη γωνία. Και εδώ έχει εκπληκτικό μέρος για να αγοράσεις παραδοσιακά προϊόντα και τουριστικά είδη. Πάμε μια βόλτα μέσα. Γεια σου, κύριε Αντώνη. Γεια σου, Ευτύχη. Λοιπόν, τι ωραίο μαγαζίν αυτό. Βλέπω, δεν είναι σαν αυτό που λέμε έτσι παραδοσιακό πατοπολείο. Είναι έτσι πολύ μπροστά. Έχει μια μινιμαλιστική έτσι προσέγγιση. Και μπαίνεις εδώ και θες να τα πάρεις όλα. Πώς έχει ξεκινήσει αυτό το μαγαζί? Το μαγαζί το ξεκινήσαμε σαν ιδέα να προωθήσουμε δικά μας προϊόντα πρώτα, τοπικά προϊόντα, ελληνικά γενικά προϊόντα, εδώ δήμα απικιακά και αναμνηστικά. Προϊόντα από παραγωγούς οι οποίοι πιστεύουν στο προϊόν τους, αυτό που παράγουν, αυτό που φτιάχνουν ή στο τουριστικό κομμάτι αυτό που σχεδιάζουν. Ποιος θα διαλέγει τα πράγματα? Τα πράγματα τα διαλέγουν τα παιδιά μου, ο Τάσος με τον Παναγιώτη.
και η Μαρία, που είναι υπεύθυνη του καταστήματος εδώ πέρα. Και βλέπω εδώ είναι και πέρασμα, έτσι. Από εδώ είναι γωνία πέρασμα Εθνική Οδός. Δηλαδή, αν περνάς από εδώ, περνάς σίγουρα από αυτή τη γωνία. Υποχρεωτικά περνάς από εδώ. Υποχρεωτικά. Ωραία, έχετε πάρα πολλά πράγματα, βλέπω, έτσι. Από τρόφιμα και ελληνικά προϊόντα, λάδια, ξύδια κλπ. Μέχρι βλέπω μαρμελάδες, μέλια. Από λουκούμια. Ζυμαρικά, από λουκούμια, από ποτά, από κρασιά, αναμνηστικά προϊόντα, προϊόντα για την περιοχή, για την Κυπαρισία, για τη Μεσσηνία γενικά, ελληνικά προϊόντα. Τι αρέσει πολύ στους ξένους? Πρώτα-πρώτα το λάδι μας. Γιατί εδώ σαν περιοχή έχουμε το καλύτερο λάδι και συγκεκριμένα εμείς εκεί που έχουμε τα χτήματά μας που καλλιεργούμε είναι σε υψόμετρο 350 μέτρα με 400. Έχετε δικό σας λάδι? Έχουμε δικά μας χτήματα με λάδια, ναι, ποικιλία κοροναϊκή, κέλιες καλαμών επί τραπέζιες. Κάνουμε βιολογικό λάδι, είμαστε πιστοποιημένοι βιοκαλλιεργητές 15 χρόνια τώρα και έχουμε σχεδιάσει κάποια λάδια. Ωραία, έχετε δηλαδή το λάδι με το όνομα του μαγαζιού. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό εδώ με το πόνι. Αυτό εδώ πέρα, ένα μέρος από τα χτήματά μας, ναι, στα χτήματά μας εκεί στη Ροδιά, έχουμε ένα μεγάλο κοπάδι από άλογα πόνι και θα ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα από εκεί, όχι μόνο λάδι, αρωματικά φυτά, πολλά πράγματα. Τι σχέση έχει το πόνι με το λάδι? Τα πόνι συμμετέχουν στην καλλιέργεια της ελιάς, δηλαδή κάποια χτήματα τα καθαρίζουν αυτά, τα βόσκουν δηλαδή από τα χόρτα και τέτοια, τα λιπαίνουν τα ίδια. Και γι' αυτό σήμερα έχουμε το πόνι. Το λάδι αυτό το έχουμε σχεδιάσει για να κάνει μεγάλα ταξίδια. Το έχουμε μεγάλες αγορές στο εξωτερικό, Ευρώπη, Αμερική, Μέση Ανατολή, Αυστραλία, παντού. Ωραία φάση. Μπράβο σας. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Να δούμε και άλλα τέτοια μαγαζιά. Σύντομα πιστεύω. Ναι. Εδώ ήταν το πρώτο μας μαγαζί. Θα ακολουθήσουμε και σε άλλες πόλεις με περισσότερο κόσμο, πιο τουριστικές, σιγά σιγά. Ωραία. Και σκεφτόμαστε να κάνουμε μια λυσίδα το Green and Blue. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ. Και στη Νέα Υόρκη. Τι άλλο να ευχηθώ? Άντε, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Φτάσαμε στο κάστρο της Κυπαρισίας, παρκάραμε και πάμε να γραντεύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Το κάστρο της Κυπαρισίας, ένα από τα πολλά βενετσιάνικα κάστρα του νομού Μεσσηνίας. Είναι χτισμένο πάνω από την πόλη και όταν έχει καθαρό καιρό βλέπει μέχρι την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Όλο το Ιόνιο στο πιάτο. Κάθε ταξίδι είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, ένα ξεχωριστό μάθημα. Ελπίζουμε η εκπομπή μας να σας αρέσει να τη βλέπετε όσο αρέσει σε εμάς να τη δημιουργούμε. Ευχαριστούμε όλους όσους στηρίζουν την παραγωγή μας και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε εσάς που μας βλέπετε. Χωρίς εσάς δεν θα είχαμε λόγο να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στο Instagram και το Twitter. Α, και να σας υπενθυμίσω να μας βρείτε στο Facebook για να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Να είμαστε ξανά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη με απευθείας πτήση. Φύγαμε. Hey, και πού είστε, να θυμάστε, η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια! Yeah.